στις δικαστικές αίθουσες θα συνεχιστεί το σύριαλ με την αρνήτρια βρεφονηπιο κόμμα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τη συμπεριφορά της και τα επανειλημμένα επεισόδια έξω από βρεφονηπιακό σταθμό του πύργου. Την περασμένη Πέμπτη, μάλιστα, η εκπαιδευτικός που αρνείται να φορέσει μάσκα και να υποβληθεί σε τεστ υπερεύει κάθε όριο υποβάλλοντας μήνυση στη διευθύντρια του σταθμού, την οποία έσυρε στο αστυνομικό τμήμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε βήμα πίσω. Θα εφαρμοστεί ο νόμος για την ασφάλεια των παιδιών, την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των γονέων που πάνε εκεί πέρα. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τη Δημοτική Αρχή Αρχανών Αστερουσίων, η οποία από την αρχή της πανδημίας χειριζόταν με υπομονή και διακριτικότητα τη στάση της εκπαιδευτικού που απουσίασε ολόκληρη τη χρονιά με ιατρικά πιστοποιητικά που κρίθηκαν απαράδεκτα από όλες τις υγειονομικές επιτροπές. Από τις 17 Μαΐου, όταν άνοιξαν και πάλι, η σταθμή εμφανίστηκε μόνο μία ημέρα για να εργαστεί κανονικά, ενώ έκτοτε αρνείται να υποβληθεί σε τεστ και να φορέσει μάσκα, με συνέπεια να απαγορεύεται η είσοδός της στο σταθμό. Κάθε μέρα, επί 4 μέρες, μέχρι και την Πέμπτη, αυτή ήταν η καθημερινότητα του σταθμού. Διατάραξε τη ισχύα της λειτουργίας του σταθμού, της ψυχής των παιδιών, να θέλει με την επιβολή να μπει μέσα στην τάξη της. Να κάνει μάθημα. Με τη συνδρομή δικηγόρου εξ Αθηνών που φέρεται να την εκπροσωπεί και οργάνωσης αρνητών της μάσκας, κατέκλυσε τα αρμόδια γραφεία του Δήμου Αρχανών με εξώδικα, ενώ κάθε πρωί εμφανιζόταν έξω από το παιδικό σταθμό προκαλώντας επεισόδια. Στην προσπάθειά της να μπει μέσα χωρίς μάσκα, επανειλημμένα οι αστυνομικές αρχές της επέβαλαν σχετικό πρόστιμο. Η λογική των οργανώσεων ότι δεν σεβόμαστε τους νόμους, δεν σεβόμαστε την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και των εργαζομένων μας βρίσκουν κάθετα αντίθετος. Τη δεύτερη εβδομάδα μας έστειλε δύο εξώδικα, τα οποία απειλούσε με πρόστιμο λόγω της ιδιότητας ως μέλους αυτού του σωματείου που σας είπα, από 50.000 μέχρι 10 εκατομμύρια σε μένα, στο Δήμαρχο και σε όποιον άλλο ανώτερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα αντιμετωπίσαμε και με ένα χαμόγελο και με μεγάλη περίσσεψη, διότι είναι μια ευαίσθητη δομή. Όπως είναι ο παιδικός. Την Πέμπτη όμως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν έσυρε την προϊσταμένη του σταθμού στο αστυνομικό τμήμα υποβάλλοντας μήνυση. Ο Δήμος απάντησε και εκείνος με μήνυση. Με τη μήνυση που έγινε στη διευθύντρια καλέστηκε στο αστυνομικό τμήμα να δώσει εξηγήσεις. Ο εισαγγελέας παρέμβηκε και αφέθη ελεύθερη η διευθύντρια του τμήματος. Θα πάρει διαστάσεις στη δικαιοσύνη. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές. Εν αναμονή των αποφάσεων του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, διετάχθη και ένορκη διοικητική εξέταση από το Δήμο που αφορά όχι μόνο στα πρόσφατα επεισόδια, αλλά και την αδικαιολόγητη απουσία της με πιστοποιητικά που θεωρούνται πλασματικά. Η ιατρική πράξη μπορεί να είναι το εμβόλιο. Δεν υποχρεώσαμε κανένα να κάνει εμβόλιο. Εμείς υποχρεώσαμε να κάνουν αυτά που λέει ο νόμος, να φοράνε τη μάσκα τους και να εισέρχονται μέσα στον βρεφικό σταθμό με self-test. Ό,τι ακριβώς λέει ο νόμος. Εάν δεν τηρηθούν αυτά. Εμείς όχι μόνο μήνυση, θα κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Μετά τις διαστάσεις που έλαβε η υπόθεση, η βρεφονηπιοκόμος εμφανίστηκε από χθες για να εργαστεί, δηλώνοντας αρνητικό τεστ στην πλατφόρμα ενώ χρησιμοποιεί μάσκα.